500 τόνοι. Αυτή είναι η ποσότητα των τροφίμων που θα σπαταληθούν στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια αυτού του βίντεο. Κάθε χρόνο, 88 εκατομμύρια τόνοι τροφίμων, που είναι το 1 πέμπτο της ευρωπαϊκής παραγωγής, καταλήγουν ως απόβλητα. Τι γίνεται αν τα απόβλητα τροφίμων δεν ήταν αναπόφευκτα? Εδώ είναι ο Ματέο. Εδώ είναι το σχολείο του, η τραπεζαρία του και εδώ είναι το πιάτο του. Το πιάτο του Ματέο έμοιαζε έτσι. Δεδομένου ότι η Περιφερειακή Αρχή της Καταλωνίας υποστηρίζει το έργο «Ζυγίστε και σκεφτείτε» του Campos Estela, ο Ματέο εξακολουθεί να μη λατρεύει τα μπιζέλια, αλλά κοιτάξτε το πιάτο του τώρα, είναι σχεδόν άδειο. Κάθε μέρα ο Ματέο και οι συμμαθητές του καλούνται να ζυγίσουν το φαγητό τους πριν και μετά το γεύμα τους. Αυτή η πρωτοβουλία, υποστηριζόμενη από το έργο Eco Waste for Food, επιτρέπει στα παιδιά να συνειδητοποιήσουν πόσα τρόφιμα σπαταλούν και να διερευνήσουν πιθανές λύσεις με μάγειρες, δασκάλους, γονείς. Χάρη σε αυτό το έργο, εκτιμάται ότι περίπου 75 τόνοι τροφίμων σώζονται από τα απόβλητα στην Καταλωνία σε καθημερινή βάση. Για την Περιφερειακή Αρχή, αυτό οδηγεί σε μια πιο αποδοτική χρήση των πόρων και σε μικρότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος ενέπνευσαν άλλους εταίρους του Eco Waste for Food, όπως ο Δήμος της Φεράρα στην Ιταλία, ο οποίος αναπαράγει το μοντέλο σε δύο σχολεία της πόλης με τη συμμετοχή 30 δασκάλων και 350 μαθητών και σχεδιάζει να επεκτείνει κι άλλο τη δράση αυτή. Το έργο Eco Waste for Food συγκεντρώνει 7 περιφερειακές και τοπικές αρχές στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση ζητημάτων σπατάλης τροφίμων. Χάρη στην ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των ενδιαφερομένων, κάθε εταίρος μπόρεσε να εντοπίσει ευκαιρίες στην περιοχή του και να σχεδιάσει το δικό του σχέδιο δράσης για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων. Από τον τόπο παραγωγής στο τραπέζι, οι δράσεις που υποστηρίζονται από το Eco Waste for Food καλύπτουν ολόκληρη την τροφική αλυσίδα. Μέσα από τα παιδιά, το έργο «Ζυγίστε και σκεφτείτε» εστιάζει στην εκπαίδευση των πολιτών. Άλλοι εταίροι επέλεξαν να ασχοληθούν με ζητήματα αποβλήτων τροφίμων, συνεργαζόμενοι με τοπικές εταιρείες, για να αξιοποιήσουν τα προϊόντα που θεωρούνται άχρηστα, να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης τροφίμων ή να καθορίσουν δράσεις για μια πιο κυκλική οικονομία. Το 2017, το έργο Eco Waste for Food έχει υποστηρίξει περισσότερες από 40 πρωτοβουλίες, οι οποίες σε περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο συνέβαλαν στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και παρήχαν πραγματικές απαντήσεις σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Το έργο έδωσε τη δυνατότητα σε κάθε εταίρο να συγκεντρώσει τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς για κοινή σκέψη και δράση κατά των αποβλήτων τροφίμων. Επίσης, βελτίωσε την προβολή κάθε τοπικής δράσης και η κοινή εμπειρία από τους συνεργάτες παρέχει επίσης πολύτιμες πληροφορίες για τον εμπολιτισμό μιας πιο παγκόσμιας συνομιλίας σχετικά με τα απόβλητα τροφίμων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Eco Waste for Food έχει υποστηρίξει τις συνεργαζόμενες αρχές προς μια πιο προσεκτική χρήση των τροφίμων. Οι ενέργειές της συνάδουν πλήρως με τις φιλοδοξίες που ορίζονται στο Πράσινο Σύμφωνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη στρατηγική από τη Φάρμα στο Πιρούνι, καθώς σχεδιάζονται νέα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα για την περίοδο 2021 έως 2027. Είναι καιρός να επέλθει ισορροπία ως προς την ελαχιστοποίηση των αποβλήτων τροφίμων.